Εγώ τώρα γιατί ντρέπομαι να μπω εδώ μέσα. Πες μου λίγο, τι θέματα είχες πριν με το αυτοκίνητο. Δηλαδή πες ότι εγώ τη ρυθμίζω σε ένα σημείο. Πώς λοιπόν, θα καταλάβω. Δώσ' τα όλα. Τώρα απλά περιμένω τις εντυπώσεις σου. Είμαι πλήρως ικανοποιημένος και δεν το περίμενα. Και να τους λοιπόν ο πεθαράς μου ο Γιωργάρας. Πού σαλάνι μου, μπες μέσα, ήρθε η ώρα για το έργο σου. Γεια χαρά σε όλους, σαλάνι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ολοκέντρο βίντεο. Φυσικά η συνέχεια από το προηγούμενο επεισόδιο. Και αυτό γιατί αυτό το παιδί είναι πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ τρελό και μας ετοιμάζει όλους μας μαζί κάτι πάρα πολύ δυνατό, το οποίο ακόμα δεν είναι έτοιμο, αλλά όταν θα είναι, πραγματικά όλοι θα πάθετε την πλάκα σας. Φόρμοντέο λοιπόν από το φίλο μας τον Γιώργο, ήρθε η ώρα για την καινούρια του ανάρτηση. Να φανταστώ ότι περίμενες πολύ καιρό αυτή τη στιγμή, έτσι. Πω, total black καταστάσεις και το Ford Mondeo του φίλου μας. Τι έχεις κάνει εδώ ρε φίλε, πώς άφησα την τελευταία φορά. Λοιπόν. Δείτε εδώ, δείτε. Δείτε καθισματάκι. Καθισματάκι μπάγκετ, έτσι. Τι λέει το κορίτσι σου εδώ πέρα, πώς θα πάτε. Το κορίτσι μου. Καλά είναι. Το βλέπω λίγο ψηλό. Περιμένει να χαμηλώσει. Περιμένει. Χαμηλά, ναι. Περιμένει να χαμηλώσει. Πραγματικά θα αλλάξει όλη η όψη το αυτοκίνητο σου και φυσικά θα γίνει και ακόμη πιο σταθερό. Θα έλεγα. Αστάθεια στον δρόμο. Αστάθεια. Τι χιλιόμετρα έχεις στο αυτοκίνητο? Θες πραγματικά κινητήρα. Αυτά που έχεις τώρα. Αυτά που έχω τώρα είναι 30.000 χιλιόμετρα. 30.000 χιλιόμετρα. Και τα αμορτισέρ σου πότε τα έβαλες? Τα αμορτισέρ μου τα έβαλα. Έχει 4 χρόνια, 5. Και κάνεις μέσο όρο γύρω στις 10.000 χιλιόμετρα. Κάπου τόσο. Άρα έχεις 40. Πρακτικά όμως, ρε εσύ, δεν θα έπρεπε να είναι για αλλαγή. Γιατί ένα συμβατικό αμορτισέρ, αν δεν το έχεις χαμηλώσει, το έχεις χαμηλώσει. Όχι. Αυτή τη στιγμή που δεν το έχεις χαμηλώσει, ένα συμβατικό αμορτισέρ πάει από 90 έως και 110.000 χιλιόμετρα, ανάλογα τη χρήση φυσικά. Εγώ ένιωσα την αστάθεια και ήρθα στο γιατρό. Ναι, λοιπόν, γιατρός και εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, τώρα, αστάθεια. Απλά αυτή η ανάρτηση δεν είναι ότι έχει χαλάσει, δεν τη βγάζουμε γιατί έχει χαλάσει, απλά τη θες ακόμα πιο σφιχτή. Θέλω σφιχτή, ναι. Θα το ξεκαθαρίσουμε. Είναι ακόμα πιο σταθερή, γιατί είμαστε. Άρα, με 40.000 χιλιόμετρα δεν αλλάζει κανείς ανάρτηση, τη αλλάζει πάνω από τις 110 και αυτό για λόγους ευστάθεια, θα έλεγα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα βάλουμε ρυθμιζόμενη ανάρτηση σε ύψος και σκληρότητα. Δεν θα βάλουμε D2, θα βάλουμε BC που σας έχω πει πολλές φορές ότι δεν διαφέρει και πάρα πολύ πέρα από τα χρώματα. Παρ' όλα αυτά θα χαμηλώσουμε το Ford Mondeo του φίλου μας και θα το βγάλουμε έξω για να δούμε τις διαφορές. Και αφού λοιπόν το edit μας παίρνει τόσο λίγο χρόνο και αποφασίσαμε να το κάνουμε λίγο πιο, να το επεκτείνουμε λίγο, αποφάσισα και εγώ ως γνωστόν να κλείσω το μικρόφωνο. Να το κλείσω. Φυσικά κατά λάθος έκλεισε και εγώ απλά τα έλεγα, συνέχισα να τα λέω. Όπως και να έχει, επειδή είναι κρίμα να λείπει αυτό το πλάνο από το συγκεκριμένο βίντεο, επειδή έχει πολύ βασικές λεπτομέρειες, ήρθε η ώρα να σας τα πω λίγο διαφορετικά. Κάνουμε unboxing φυσικά την BC Racing του φίλου μας του Γιώργου, όπου έχει τρελαθεί, φαίνεται στο πρόσωπό του ότι έχει, είναι λίγο εκστασιασμένος με την όλη φάση. Η BC Racing λοιπόν βλέπετε ότι έχει πολύ ωραίο χρώμα κόκκινη ριδίζων μαζί με μαύρο φυσικά και δεν έχει τρελές διαφορές με την ανάρτηση D2. Έχει φυσικά ρύθμιση όπως βλέπετε σε ύψος, έχει το mount από μόνη της, έχει την πότα κάτω για να μπορούμε να ρυθμίζουμε το ύψος χωρίς να πιέζεται. Και έχουμε φυσικά και 32 σκάλες ρύθμισης. Εδώ πέρα αυτά τα μαύρα που βλέπετε είναι τα σφουγγαράκια, τα οποία είναι στην ουσία προστατευτικά, αλφαδολάστιχο εγώ το λέω, για να μην μπορεί να κουμπάει η μία σπίρα με την άλλη αν πιέζεται σε πολύ έντονη χρήση. Κάτω βλέπετε την πότα μας, η οποία μας δίνει αρκετό ύψος, αρκετά περιθώρια γενικά σε όλο αυτό που βλέπετε. Και είναι μια καλή επιλογή για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο γενικά, εγώ θα το πρότεινα. Φυσικά το top mount αλουμινένιο και για βάρος. Στο συγκεκριμένο σημείο βλέπετε την ρύθμιση πάνω του ύψους, είπαμε 32 σκάλες, δεξιά σκληραίνει, αριστερά μαλακώνει, το βλέπουμε τώρα και γενικά είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση για τα περισσότερα αυτοκίνητα. Ευτυχώς τα λέει ξεκάθαρα στο υπόλοιπο βίντεο, επομένως πάμε να επιστρέψουμε. Κώστα, αυτή εδώ έχει αρχή και τέλος. Λοιπόν. Δηλαδή, πες ότι εγώ τη ρυθμίζω σε ένα σημείο. Πώς λοιπόν, θα καταλάβω τώρα. Τώρα, εγώ το έχω πάει τέρμα αριστερά και δεν γυρνάει άλλο. Που σημαίνει ότι είμαι στο 0. Έτσι μπορείς να ρυθμίσεις την ανάρτηση. Όταν δεν θυμάσαι σε ποια σκάλα είσαι, το γυρνάς στα τέρματα ή τέρμα αριστερά ή τέρμα δεξιά στο χάρτη και στο σόφρα αντίστοιχα και μετράς. Για μέτρα πόσα τάκ θα νιώσεις. Άρα η BC έχει 32 σκάλες. Κάθε τάκ
που ένιωθες είναι και σκάλα. Αυτό σε σύγκριση με μια καβέ που έχει λιγότερες είναι υποδιαιρέσεις. Αν μια καβέ παράδειγμα έχει 9 ας πούμε ή 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, αυτό εδώ πας 1,2, 1,4, 1,6 υποδιαιρέσεις. Άρα, σε σχέση με την T2 που έχει 36, αυτή έχει 32 μικροδιαφορές, λεπτομέρειες δηλαδή. Και αυτό είπαμε έχει να κάνει με την επαναφορά. Όπως βλέπεις, η ολόκληρη ανάρτηση είναι έτοιμη με τα top mount, όπως τα λέμε, και το ρολεμάν. Γι' αυτό μπορεί και γυρνάει τρελά. Αυτό εδώ πέρα είναι το top mount. Άρα, αν έχεις το πρόγραμμα να αλλάξει και top mount, δεν χρειάζεται γιατί η ανάρτηση αυτή στο δίνει ολοκληρωτικά. Πάμε να το δούμε χαμηλότερο. Είσαι έτοιμος να μπω? Είμαι έτοιμος να φύγω. Φόρε, φίλε, τι έχουμε κάνει εδώ? Κοίτα εδώ. Δεν μπαίνει ούτε δάχτυλο. Ρυθμιζόμενη ανάρτηση σε ύψος και σκληρότητα. Για πάμε να δούμε τι κάναμε. Εγώ τώρα γιατί ντρέπομαι να μπω εδώ μέσα? Μην ντρέπεσαι, μην ντρέπεσαι. Πω. Λοιπόν, Ford Mondeo, παιδιά μου, με το φίλο μας τον Γιωργάρα. Δεινός εκτελεστής δηλώνει. Πάμε να... Πώς το πες πριν. Πάμε να το πιούμε το αίμα. Να το πιούμε το αίμα. Εγώ σε όλους λέω πάμε για δοκιμή, αυτός λέει πάμε να το πιούμε το αίμα. Πάμε από εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ πέρα σου αφήνω το ελεύθερο, χαμήλωσε λίγο γιατί ακουγόμαστε πολύ. Τέλεια. Φύγαμε. Θέλω να το πιέσεις όσο εσύ ξέρεις. Πω, δικάζει. Λοιπόν, το μόνο πράγμα που έχω να σου πω είναι ότι επειδή αλλάξαμε το ύψος, άρα έχει αλλάξει η σύγκληση. Και επειδή δεν έχει γίνει ευθυγράμμιση ακόμα, το τιμόνι σου θα είναι λίγο πιο αβέβαιο. Θα το νιώθεις ότι είναι λίγο στα χαμένα, ρε παιδί μου, ότι είναι λίγο αναποφάσιστο. Παρ' όλα αυτά, αυτό θα διορθωθεί μετά την ευθυγράμμιση. Για πάμε να δούμε. Πω, γκαζιάρες ο φίλος, εγώ αγχώθηκα λίγο. Κάθεται. Καμία σχέση με πριν. Κάθεται. Για να δούμε τώρα, κουμπάμε στα φθαρά. Πρόσεχε, γιατί έχει ένα φορτηγό μπροστά. Πώς είδες την απόσβεση? Α, ωραία, οκ. Okay. Άνετη, χαλαρή. Κύριε, άσε μια καρότσα στη μέση του δρόμου. Κύριε, όμως. Εντάξει, κύριε, δεν αγχώθηκε καθόλου. Πώς σου φάνηκε? Κοίταξε, είναι πάρα πολύ σταθερό. Και αυτό που μου είπες για την ανταπόκριση της ανάρτησης μετά τη λακκούβα είναι στο 100%. Κατάλαβες τι εννοούσε, έτσι. Κατάλαβα τι. Επομένως, η σκληρότητα, αν ρυθμιστεί σωστά φυσικά και ακόμα, τώρα δεν θεωρείται ότι είναι τέλειο, γιατί μόλις μπήκε. Πρέπει να δουλέψει, να κάνει κάποια χιλιόμετρα για να έρθει φυσικά για αυτό που σου είπα για μια επαναληπτική ευθυγράμμιση. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις ότι είναι κομπλέ. Βλέπω ότι είναι πολύ καλύτερο από όσο περίμενα. Πίεσέ το, σε προκαλώ. Να το πιέσω. Χωρίς ευθυγράμμιση. Έλα, Γιώργη. Πάνω από εδώ πέρα. Να δοκιμάσουμε ακόμα λίγο κάτι, ναι, και μετά θα βγούμε Εγνατία. Λοιπόν, εδώ πέρα σου έχω μία στροφή. Η διαφορά, διαφορά μεταξύ εμένα και του Γιώργη είναι ότι εγώ δεν βγαίνω. Δεν βγαίνεις? Δεν βγαίνω. Για να δούμε. Γύρισε λίγο κόλλος, Απ' τη ζέστη, όταν καίει ο δρόμος, βράζουν όλα. Πάντα, όταν καίει, βράζουν όλα. Αλλά υπακούει, γυρνάει. Γυρνάει σίγουρα, εσύ. Λοιπόν, στροφή αριστερά. Για να δούμε πού σε νίκουμε τις ζώνες 4 σημείων. Για να δούμε ανταπόκριση. Ωραία ανταπόκριση έχει. Πώς το είδε, έχω τρελαθεί. Όπα, κόψε εδώ, αδιέξοδο. Αναστροφή. Τώρα κάπου εδώ πέρα κάνουμε αναστροφή. Και χωρίς ευθυγράμμιση στο εργαλείο, είδες πως μπαίνει. Χωρίς ευθυγράμμιση και μπαίνουμε πολύ καλά. Χωρίς ευθυγράμμιση και μπαίνει τρένο. Κωνσταντίνε μου, τι του έκανες? Αυτά είναι μυστικά, δεν μπορώ να το πω. Και κοίταξε, το αυτοκίνητο σηκώνει πολλά πράγματα, αλλά μέχρι στιγμής όλα παμάει, δεν έχουμε κάνει κάτι. Σίγουρα. Τι, εσύ, δίλητρο. Δίλητρο, ποτέ. Ό,τι έχει κυβικά, πάει και δεν χαλάει. Πάει και δεν... Φίλε, πώς φάνηκε? Πραγματικά, σε σχέση με πριν, πρόσχε εδώ πέρα, έχει κοφτή στροφή και είναι ό,τι πρέπει για τεταχέ. Δώσε. Άλλη φάση. Τι να σου πω τώρα, κοίταξε, θέλω να μου κάνεις και την ευθυγράμμιση. Ναι, αυτό θα γίνει σίγουρα. Να το δούμε. Αλλά μέχρι στιγμής, χωρίς την ευθυγράμμιση, είμαι πλήρως ικανοποιημένος και δεν το περίμενα. Κόψε το τέρμα αριστερά και βγαίνουμε Εγνατίας, στον πιο χάλια δρόμο Εγνατίας που υπάρχει, παιδιά μου, εδώ πέρα, μπροστά από το μαγαζί. Ο κεντρικός πάνω είναι τόσο χάλια, που, εδώ πέρα αριστερά, που πραγματικά όταν το φτιάξανε πήγαν μάλλον με τα φορτηγά και πέρασαν κατευθείαν χωρίς να κάτσει ή δεν κάναν σωστή προεργασία, δεν ξέρω τι φάση ακριβώς. Είναι εδώ πέρα στο αεροδρόμιο μας.
Που εδώ πέρα θα καταλάβεις πραγματικά τι κάνει η ανάρτηση. Πάντα είναι το τεστ μου αυτό. Δεξιά εδώ πέρα. Το τεστ του δρόμου. Πάμε για Θεσσαλονίκη. Χωράφι. Θυμάσαι εδώ πέρα το αεροδρόμιο μας. Τώρα δώσ' τα όλα. Τώρα απλά περιμένω τις εντυπώσεις. Αυτά είναι. Γιατί Σάξιο και Ραλή έχουν μόνοι τρελοί. Αχα! Σκληρός. Αρκετά σκληρός. Ατμόσφαιρα. Πώς το είδες? Πάντα με προσοχή στο δρόμο, έτσι. Πάντα με προσοχή στο δρόμο. Λοιπόν, κάθεται άψογα το αμάξι. Και χωρίς ευθυγράμμιση. Άψογα το αμάξι. Δες πώς πάει. Δες. Εμένα φαίνεται καλό. Εσείς φυσικά στην κάμερα δεν μπορείτε να δείτε ακριβώς πώς πάει τα αμάξι. Εμείς έχουμε υδροκοπήσει εδώ πέρα με αυτά εδώ πέρα τα δέρματα. Πραγματικά. Επιστρέφουμε πίσω για ευθυγράμμιση. Επιστρέφουμε. Όπως είσαι ευθεία πίσω. Χαμήλωσε αρκετά καλά. Έγινε και η ευθυγράμμιση μας, είμαστε τέλεια. Εδώ πέρα εντάξει, εδώ πέρα πάλι με βάζαν και έβγαζα τις ζάντες για δοκιμές. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας τα δείχνω όλα, παιδιά, γιατί δεν προλαβαίνω να κρατάω κάμερες και τέτοια. Ο Γεωργάρας, ο παιχτούρας μου εδώ. Λοιπόν, σε περιμένω σύντομα για την επαναληπτική. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, είσαι καταπληκτός. Στα 1000 χιλιόμετρα τα λέμε και καφεδάκι. Ρεγουλάρες με τις ανάρτησεις και μια ακόμα ευθυγράμμιση. Δείτε πόσο ωραίο είναι ένα Ford Mondeo. Πάμε ένα χαμήλωμα. Αυτά. Χαρά μου, τα λέμε. Καλή συνέχεια. Δικαιόμαστε το και ό,τι είναι, είμαστε σε επαφή. Τρελό παιδί, πραγματικά. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που τον είδα, γιατί είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Πολύ καλός άνθρωπος και πολύ καλός χαρακτήρας. Χαμηλώσαμε τα μάξι του, δεν ξέρω αν θα προλάβω να σας δείξω κάτι άλλο σήμερα. Αν δεν προλάβω, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Και μέχρι τα επόμενα, φυσικά εμείς θα τα λέμε. Πώς? Αφού κάνετε εγγραφή, φυσικά. Να είστε όλοι καλά.